έχει έξω τα σωματεία και τα υπόλοιπα της υγείας. Το σωματείο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, του Αγίου Νικολάου, της Ιεράπετρας, της Σιτίας. Γιατί όπως γνωρίζετε αγαπητοί κύριοι και φίλες, το πρόβλημα του ενός νοσοκομείου είναι πρόβλημα και του άλλου. Το ένα πρόβλημα του ενός νοσοκομείου, των κέντρων υγείας, συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα. Άρα η λύση που πρέπει να δώσει το Υπουργείο είναι πακέτο. Δεν τεμαχίζεται και δεν αποκόβεται από την γενικότερη πολιτική που ασκείται στον χώρο της υγείας. Αν θέλει ο Υπουργός να δώσει απαντήσεις υπέρ των ασθενών και υπέρ των εργαζομένων, πρέπει εδώ και τώρα να πει ότι δεν θα κλείσω, δεν θα συρρυκνώσω όχι μόνο κανένα νοσοκομείο και κέντρο υγείας, αλλά να χρηματοδοτήσω ακόμα περισσότερο από τον κρατικό προϋπολογισμό και να μην υλοποιήσει το σχέδιό του ότι από 1η του 24 θα εφαρμόσει αυτό το νόμο που θα βάλει οικονομική θηλιά στην πλειοψηφία των νοσοκομείων της Κρήτης και όλης της Ελλάδας με την πώληση υπηρεσιών υγείας. Αν ήθελε να βελτιώσει τις παροχές υγείας, θα είχαν ανοίξει όλα τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας και χειρουργείων στα νοσοκομεία με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Δεν θα πέταγε έξω τους συμβασιούχους όπως γίνεται τώρα με τους ειδικευόμενους νοσηλευτές, τους παρατασιούχους που τέλος του Νοέμβρη φεύγουν από τα νοσοκομεία. Θα είχε μονιμοποιήσει όλους τους συμβασιούχους, θα είχαν προκηρύξει τις 1000 θέσεις νοσηλευτών και ψυχοθεραπευτών για τις μονάδες εντατικής θεραπείας, θα είχε αυξήσει τα κέντρα υγείας στην πόλη μας και δεν θα είχε ένα κέντρο υγείας για 250.000 κόσμο, θα είχε φτιάξει 4 κέντρα υγείας στις ηλικίες του Ηρακλείου, στη βιομηχανική ζώνη και στις πανεπιστημιακές σχολές, θα είχε απαλύνει, ελαφρύνει την τσέπη των πολιτών να μην πληρώνουν συμμετοχή στα φάρμακα και στην υγεία και ασφαλιστικές εισφορές για την υγεία στον κλάδο του συνταξιούχος. Θα είχε κάνει μια σειρά από μέτρα αντίθετα από αυτά που υλοποιούν καθημερινά, όχι στα λόγια, στην πράξη και στη Βουλή. Στη Βουλή μόλις τις προάλλες πήραν απόφαση ότι θα παρατείνουν την ομιλία των συμβασιούχων μέχρι τέλος Δεκέμβρη, ότι δίθεν θα βγάλουν έξω τους εργολάβους. Αλλά δεν μας λένε για τους ήδη υπάρχοντες εργολάβους στα νοσοκομεία. Έχει το θάρρος το πολιτικό ο κύριος Χρυσοχοΐδης να τους πετάξει έξω ή θα τους συντηρήσει και βεβαίως θα δώσει πελατεία ακόμα πιο ακριβή στα ιδιωτικά νοσοκομεία με το να γίνονται χειρουργία πλέον στις ιδιωτικές κλινικές για να απαλύνει δήθεν το βάρος των ανθρώπων των κριτικών. Αυτά τα ερωτήματα θα θέσουμε μέσα και βεβαίως δεν θα δεχτούμε κανένα χτύπημα στην πλάτη ότι τι να κάνουμε, προσπαθούμε. Δεν προσπαθούνε, προσπαθούνε να ιδιωτικοποιήσουνε, να εμπορευματοποιήσουνε, να ξεπουλήσουνε, να φέρουν τους ιδιώτες μέσα στα νοσοκομεία. Στο Βενιζέλιο, παραδείγματος χάρη, φέρανε ένα πολύ υπέροχο στεφανιογράφο με χρήματα του ΕΣΠΑ μέσω της περιφέρειας του κυρίου Αρναουτάκη. Αλλά δεν λένε πώς θα τα δουλέψουνε με ένα γιατρό που κι αυτός είναι αποσπασμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δεν λένε πώς θα λειτουργήσουν χωρίς μονάδα εφραγμάτων στο Βενιζέλιο. Δεν λένε πώς θα λειτουργήσει χωρίς νοσηλευτές που το Βενιζέλιο έχει κενές θέσεις. Δεν λένε δηλαδή το καινούριο κτίριο στο Βενιζέλιο πόσο προσωπικό θα έπρεπε να υπάρχει σε σχέση με την παραπέρα επέκτασή του που υπάρχει. Αυτά μόνο δεν λένε. Δεν λένε γιατί λένε ότι αυτή είναι η κανονικότητα. Προσαρμοστείτε αν θέλετε να επιβιώσετε και ο ασθενής θα έχει μια μπουκιά από αυτά που του πετάμε. Εμείς με αυτή την κανονικότητα δεν την αποδεχόμαστε, την παλεύουμε καθημερινά όπως θα κάνουμε την Τετάρτη που θα είμαστε μαζί με τους εργαζόμενους του Βενιζελίου στις 10 η ώρα στο Βενιζέλιο με την πορεία όχι μόνο διάσωσης αλλά επέκτασης διεύρυνσης των υπηρεσιών με κατάλληλο προσωπικό και την ίδια ώρα την Παρασκευή το βράδυ 7 η ώρα στο μεγάλο πανηλακλιώτικο συλλαλητήριο που θα έχουν τη δυνατότητα όλοι οι κριτικοί και αυτοί που δουλεύουν το πρωί να είναι παρόντες.